τυχαίο που η Σωκράτης και προς τον Αγγιστήλο απευθύνεται. Έτσι. Έτσι. Να πω και ένα αυτό. Όταν απελευθέρωνε τους ανθρώπους, δεν ήθελε να τους πάρει υπό την κατοχή τη δική του. Δεν πείραξε κανέναν εκτός από τους Έλληνες που πολεμούσαν με τους Πέρσες εναντίον του. Καθάρισε 2.000 Έλληνες μισθοφόρους στο στράτευμα του Δαλίου. Αυτό το κάνει. Μόνον αυτούς. Και τους απογόνους των Αμβραχιδών. Διότι, είναι αλήθεια ότι του κάνανε προσπάθειες για να του πάρουν το θρόνο. Γίνανε τέτοιες προσπάθειες. Αλλά πιο πολύ, ένα λάθος που έκανε και δεν ξέρω γιατί το έκανε, έβαλε ταμεία, το στρατηγό Άρπαλο. Μα βάζεις ταμεία με τέτοιο όνομα. το πήρε το ταμείο. Το πήρε ξαναπήγε μετά. Ένα πάρευχε. Το συγχώρεσα μου, ξαναπήγε αυτό, δεν είναι. Θέλω λοιπόν να σας πω μερικά απίθανα πράγματα που δεν είναι γνωστά και όμως θα έπρεπε να είναι. Ο γιος μου θέλησε να βαπτίσει τον εγγονό μου στην Αντίπαρο. Γιατί εκεί, του λέω, γιατί εκεί γνωριστήκαμε με την σύζυγο και τα λοιπά. Βέβαια έγινε ολόκληρη ιστορία με τον ιερέα, επειδή εγώ είπα να τον βγάλουμε Ιώνα, ο ιερέας έλεγε «Α, Ιωνά να το πούμε». Ιωήλ. Τον έπεισε όμως τον ιερέα ότι λέω αν δεν ήταν ο Ιων ο Δραγούμης, του λέω εδώ, τώρα θα μιλούσα σλάβικα. Οπότε εντάξει, έβγαλε και ένα πατριωτικό λόγο εκεί. Ένα κλεισάκι έχει Αντίπαρος όσοι έχει πάει, πάνω στο σπήλαιο. Γραφικό είναι και το προτιμώ. Όταν πήγα εκεί στο σπήλαιο, υπάρχει μια επιγραφή που λέγει «Εδώ έμενε ο στρατηγός Κρήτων με τους άντρες του». Επειδή το γιο μου τον έχω βαπτίσει Κρήτωνα, ο μπαγκάσας δεν μου το είπε, είδε Κρήτων εκεί, του άρεσε και η περιοχή και πήγαμε. Στρατηγός Κρήτων, να πάρει να πάρει, ο Κρήτων δεν ήταν στρατηγός. Η ιστορία μας ένα Κρήτων να αναφέρει, αυτός ήταν ο μαθητής του Σωκράτη. Και ως πλούσιος και ως μαθητής. Ποιος είναι αυτός ο Κρήτων? Αυτό λοιπόν με παρακίνησε να ψάξω. Είχε στρατηγό Κρήτων ο Αλέξανδρος. Και μέσα σε διάφορες διαμαρτυρίες που γινόταν, είχε ξεσηκωθεί εναντίον του, μαζί με άλλους. Και όταν ο Αλέξανδρος πήρε και τακτοποίησε ορισμένους, ο Κρήτων κατόρθωσε με 8 άνδρες να ξεφύγει και για να κρυφτεί πήγε στο σπήλαιο της Αντιπάρου, που δεν τον βρίσκει. Η Αντίπαρο είναι ένα μικρό νησάκι, το σπήλαιο εκεί μέσα, και εκεί έμενε η επιγραφή. Δες πως μαθαίνεις ιστορία από άσχετα πράγματα δηλαδή. Είχε ακούσει κανείς ποτέ άλλο όνομα Κρήτων, έναν ξέραμε. Και το βρήκα σε επιγραφή στο σπήλαιο της Αντιπάρου, το σκάσε γιατί τον κυνηγούσε ο Αλέξανδρος και εκεί κι αν ζήσανε να πεθάρουν, ας πούμε, γιατί ποιος ψάξει εκεί πέρα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, για τη φυλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είπατε, μεταξύ των άλλων, αναφέρει και για συγκρούσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φυλές κοινοκέφαλων, σαυροκέφαλων, με τους Γόγ και Μαγόγ και όλους αυτούς. Και εκεί βγαίνουν και οι υπαετοί και οι ιστορίες, πως πετούσε και όλα τα που βάζανε, τα δώσαν βάλω στον Αλεξανδρό. Συγγνώμη λίγο, το ίδιο κάνανε και με τον Ηρακλή. Έχουμε 5 Ηρακλείς. Αλλά όλους τους θρύλους τους βάλαμε σε έναν Ηρακλέα, έχουμε 5 στη σειρά. Όπως έχουμε και 3 ενάρξεις Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε πολύ πίσω, δεν είμαστε στο 356. Έχουμε αναφορές για προγενέστερες. Αυτή είναι η τελευταία. Έχουμε τρία αναφορές για προγενέστερες. Βεβαίως. Σοβαρά. Έχουμε 3. Ναι. Δημήτρη, έχουμε και θαύμα του Αλεξάνδρου του Καλλισθένη, που δεν μας το λένε. Και να καταλάβετε για ποιο λόγο. Κατέκτησε επίσης την υγεία, την οικία και την παμφιλία, στην οποία συνέβη το εξής παράδοξο. Ο Αλέξανδρος προχωρούσε χωρίς τον Αττικό, τη θάλασσα άνοιξε στα δύο για να περάσουν οι δυνάμεις του μαγικού του. Κάπου ναι. Βάζει διαβάζει το αρχαίο κύβδο. Τα τεπαμφιλία εν την παράδοξο εγένετο. Ναύς γάρ ουκ έχων Αλέξανδρος, με θαυτού μέρος της θαλάσσης υπεχώρησε για να υπεσική δύναμη διέλθει. Ας μην τη σχολιάσουμε.